τώρα πριν λίγα λεπτά τον Αντώνη Σαμαρά στη Διακαναλική και μου θύμισε την ελληνική ταινία «Με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω». Γιατί πραγματικά τα όσα έλεγε σήμερα είναι ακριβώς όλα εκείνα τα οποία με οδήγησαν στην παραίτηση από το υπουργικό αξίωμα όταν εκείνος έδωσε εντολή όλα αυτά που σήμερα ξαναείπε να τα πάρουμε πίσω. Σήμερα είχαμε το Ζάπιο 4, αλλά τώρα πια ποιος πιστεύει τον Αντώνη Βενιζέλο και τον Βαγγέλη Σαμαρά. Πιστεύω ότι κανένας δεν κοροϊδεύεται. Και θα το δείτε, το βλέπετε σήμερα σε αυτή τη μοναδική συγκέντρωση που ο οικοδεσπότης Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο Βίρονας, ο Πολύδωρας, εγώ και ο Χρήστος ο Ζώης, ήρθαμε εδώ για να στείλουμε ένα μήνυμα περηφάνειας, αισιοδοξίας και ελπίδας σε όλη τη Μακεδονία και για να πούμε ότι και πάλι εδώ από τη Θεσσαλονίκη θα φύγει για όλη την Ελλάδα αυτό το μήνυμα σε όλους όσους κρατούν τις παρακαταθήκες του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δεν θα γονατίσουμε, δεν θα σκύψουμε, θα μείνουμε όρθιοι και θα νικήσουμε. Κυριακή, κοντή γιορτή.